Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Θεοφάνη Μαλκίδη, διδάκτορα Παντίου Πανεπιστημίου και μέλος της Διεθνούς Ένωσης Ακαδημαϊκών για τη Μελέτη των Γενοκτονιών. Χριστός Ανέστη, κύριε Μαλκίδη. Αληθώς Ανέστη. 19 Μαΐου 2020 ξημέρωσε μια αλλιώτικη 19η Μαΐου μετά την δυσβάσταχτη θλίψη του Μαύρου Πάσχα που περάσαμε. Άλλη τόση θλίψη έχουμε σήμερα, όπου για πρώτη φορά μετά το 1994 δεν έχουμε το δικαίωμα να συγκεντρωθούμε, να συναθρηστούμε για να διεκδικήσουμε από κοινού το αίτημά μας. Αυτή είναι μια πραγματικότητα η οποία, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, πρέπει να την καταγγείλουμε, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις, και το είδαμε μάλιστα με προκλητικό τρόπο, είτε το κράτος δεν μίλησε είτε το κράτος έκανε ότι δεν είδε. Ωστόσο, σε αυτή την πολύ σωστή παρατήρησή σας, πρέπει να προσθέσω και το γεγονός ότι μέχρι τώρα όσα κείμενα, όσα μηνύματα έχω διαβάσει δεν αναφέρονται πουθενά στον θήτη, στον σφαγέα, στον δολοφόνο. Δεν κατονομάζεται δηλαδή πουθενά η Τουρκία ως ο φυσικός και ο ηθικός αυτουργός του εγκλήματος εναντίον των Ελλήνων. Είναι πραγματικά μία απαράδεκτη κατάσταση που πραγματικά στα πλαίσια της πολιτικής ορθότητας, του μηνύματος ότι όλα πρέπει να ξεχαστούν, ακόμα και τέτοια συγκλονιστικά γεγονότα, της υποτιθέμενης ελληνοτουρκικής φιλίας η οποία πατάει πάνω σε πτώματα κυριολεκτικά και πάνω στην αμνησία και τη λύθη, να μην κατονομάζεται ακόμη και το 2020 που έχει υπάρξει και έχει μεσολαβήσει τέτοια μεγάλη προσπάθεια, η τελευταία με τις δύο αναγνωρίσεις στις καθοριστικές Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικές, όπου κατανομάστηκε η Τουρκία ως ο θήτης, ο δολοφόνος ο οποίος συγκρότησε, υλοποίησε και εκτέλεσε το σχέδιο γενοκτονίας εναντίον των Αρμενίων και των Ελλήνων, η Ελλάδα να έχει υποστεί τέτοια βαρβαρότητα, να έχει υποστεί τέτοιου μεγάλου έκτασης έγκλημα εναντίον της, και οι θεσμικοί της φορείς από τον πρώτο μέχρι τον έσχατο, το ακιμβουλευτικά κόμματα, οι πολιτικοί άνδρες, το θεσμικό σύστημα, να αρνείται να κατονομάζει, και το λέω αρνείται γιατί ουσιαστικά όταν δεν κατονομάζεις τον θήτη φτάνει στο σημείο της άρνησης, δηλαδή ουσιαστικά αυτό το οποίο έχουμε τονίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό ως έσχατο σημείο της γενοκτονίας. Συνεπώς πρέπει σήμερα με στεντόρια φωνή να φωνάξουμε, να κραυγάσουμε, να αναδείξουμε αυτή την υποκρισία, η οποία ενώ υποτίθεται αναφέρει το έγκλημα και το ζήτημα της αναγνώρισης, αρνείται να κατανομάσει τον εγκληματία. Έτσι πρέπει να το αναδείξουμε φέτος, και ενδεχομένως να είναι και το κεντρικό σύνθημα όλης αυτής της προσπάθειας, πέρα των γνωστών συνθημάτων περί αναγνώρισης και δικαιοσύνης, είναι όχι άλλη υποκρισία. Όπως έχει καταγγείλει και ο πρωτεργάτης του Ποντιακού Ζητήματος, ο κύριος Μιχάλης Χαραλαμπίδης και εσείς, αυτός ο αγώνας εξ αρχής δίνεται σε δύο μέτωπα. Ωστόσο, αν και ο αγώνας δίνεται από μετρημένους ανθρώπους, πάντα είναι μικρό το πίμνιο, συνεχώς προστίθενται αναγνωρίσεις. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί πρέπει να τονίσουμε ότι κάθε δίκαιος αγώνας, κάθε ιερός, κάθε σπουδαίος και μεγάλος, παρά τα εμπόδια, και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι στενή και τεθλιμμένη η οδός αυτή η οποία επιλέξαμε, παρόλα αυτά, συν Θεώ, καταφέρουμε να έχουμε αναγνωρίσεις, και μάλιστα αναγνωρίσεις οι οποίες έρχονται χωρίς απολύτως καμία υλική και ηθική συνδρομή της Ελλάδας. Τι θέλω να πω. Από τη μία πλευρά έχουμε τον θήτη, ο οποίος ως Τουρκία, ως Κεμαλισμός, είτε ως Ερντογάν, είτε ως σύστημα κρατικό και παρακρατικό, ανά τον κόσμο με εκατομμύρια δολάρια προσπαθεί να δωροδοκίσει, να χρηματοδοτήσει, να προπαγανδίσει, να αλλοιώσει, να παραχαράξει, να εξαφανίσει το ζήτημα της γενοκτονίας. Την ίδια στιγμή εμείς, χρησιμοποιώ το μακρυγιάννιο εμείς, το συλλογικό μας δηλαδή οργανωμένο κίνημα, το οποίο παρότι είμαστε ελάχιστοι, ούκον το πολλό το εφ, πάλι ο Μακρυγιάννης μιλούσε για τη μαγιά. Αυτή λοιπόν η μαγιά να τον κόσμο κατόρθωσε και κατορθώνει, και συν Θεώ θα κατορθώσει, να πετύχει πολύ περισσότερα. Είναι τόσο ψηλά πλέον το ζήτημα της αναγνώρισης γενοκτονίας που κανείς αρνητής, κανείς θήτης, κανείς εγκληματίας, όσα λεφτά και να ξοδέψει,
ό,τι και να πει, ό,τι και να αποσιωπήσει, η δικαιοσύνη και η νίκη θα έρθει. Ήσασταν από αυτούς που πολύ πριν το 2019 που είχαμε τα 100 χρόνια, είχατε θέσει το τρίπτυχο των μακροπρόθεσμων στόχων του αγώνα, Εθνικό Μνημείο, Μουσείο, Ινστιτούτο. Ελπίζαμε ότι στα 100 χρόνια, αν όχι και τους τρεις, έναν τουλάχιστον θα πετυχαίναμε, αλλά μείναμε με την ελπίδα. Ναι, γιατί αυτό το οποίο ονομάζουμε καταχρηστικά οργανωμένος χώρος, είτε λέγεται ποντιακός, είτε λέγεται θρακικός, είτε λέγεται μικρασιατικός, είτε λέγεται προσφυγικός, όταν δεν είναι εξαρτώμενοι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο από το πολιτικό και κομματικό σύστημα, απλώς συμβαδίζει και λειτουργεί ως παράρτημα του εκάστοτε μεγάλου Μαξίμου ή των εκάστοτε κομμάτων ή των εκάστοτε βουλευτών ή των εκάστοτε συμφερόντων και κινήτων. Συνεπώς είναι πολύ δύσκολο αυτός ο μηχανισμός ο οποίος υπάρχει προκειμένου να προβάλλει ένα κομμάτι, ένα μέρος του πολιτισμού μας. Εκτιμώ πάρα πολύ τους ανθρώπους οι οποίοι χορεύουν και τραγουδούν. Άλλωστε ο Πλάτωνας λέει ότι όποιος δεν χορεύει είναι ένα ακοινώνητο «ον». Ακριβώς όμως αυτή η έννοια του ακοινώνητου «όντος» δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στη μία έκφραση του πολιτισμού. Συνεπώς, όταν θέλεις να πετύχεις κάτι, και μάλιστα τόσο μεγάλο και τόσο σπουδαίο για μια ιερή υπόθεση όπως είναι η αναγνώριση γενοκτονίας, δεν μπορείς να πουλάς το ζήτημα προκειμένου να εξυπηρετήσεις τα συμφέροντά σου ή δεν πρέπει να προσαρμόζεις ένα τεράστιο ηθικό ζήτημα στα προσωπικά σου συμφέροντα και κίνητρα. Προφανώς βρισκόμαστε σε ένα δρόμο ή αν θέλετε σε ένα σταυροδρόμι όπου αυτή η αποτυχημένη οδός η οποία ακολουθήθηκε για χρόνια έχει αποτύχει. Η άλλη οδός, παρότι είναι πιο μικρή, εκτιμώ, για να μην πω ότι είμαι βέβαιος, ότι θα είναι αποκλειστικά νικηφόρος παρά τα εμπόδια τα οποία έχουν τεθεί και άλλα τόσα που θα βρούμε μπροστά μας. Η 19η Μαΐου για την Ελλάδα είναι μια ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου αρχικά, αλλά και κατ' επέκταση όλων των Ελλήνων στις αλλήτρωτες πατρίδες. Στην Τουρκία η σημερινή μέρα τι νόημα έχει? Είναι η μέρα μνήμης του δολοφόνου, είναι η μέρα τιμής του Κεμάλ, είναι η μέρα όπου εκατοντάδες χιλιάδες νέοι άνθρωποι δυστυχώς ζώντας μέσα στο ψέμα για την προπαγάνδα κατακλείζουν, πλημμυρίζουν τα στάδια, τα γήπεδα προκειμένου να τιμήσουν την Εθνική Μέρα Νεολαίας, Αθλητισμού και την Εθνική Μέρα του Ηγέτη, προφανώς μη γνωρίζοντας το τι έχει κάνει ο ηγέτης αυτός στη συλλογική ζωή της ιστορικής Μικρασίας, του ιστορικού Πόντου, της ιστορικής Θράκης, της ιστορικής Καπαδοκίας, της ιστορικής Αρμενίας. Είναι πολλοί οι λαοί οι οποίοι έχουν υποστεί και άλλοι τόσοι τόποι αυτή τη βαρβαρότητα του Κεμαλισμού και των Νεότουρκων. Το δυστύχημα είναι ότι αυτή η λατρεία η οποία κατά υποχρέωση και μάλιστα με έναν τρόπο ολοκληρωτικό και καθεστωτικό επιβάλλεται να τιμηθεί από τους νέους ανθρώπους στην Τουρκία, δυστυχώς έχει μεταφερθεί με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο εδώ στην Ελλάδα. Πολλές φορές έχω πει ότι όταν θα καταρρεύσει ο Κεμαλισμός, και αυτό ζούμε εν μέρη στην Τουρκία, θα έρθουν πάρα πολλοί λάτρεις του Κεμαλισμού εδώ στην Ελλάδα να ζητήσουν άσυλο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί Κεμαλολάγνοι και Κεμαλοθαυμαστές, ουσιαστικά δηλαδή θαυμαστές του φασισμού, ο οποίος ατιμόρυτος επαναλαμβάνει τα εγκλήματά του σήμερα. Είναι μια στιγμή που ο καθένας από εμάς και ειδικά οι άνθρωποι που έχουν μια αξιοπρέπεια, ένα πατριωτισμό, μια δημοκρατική προσέγγιση για τη ζωή, αρχές και αξίες καθώς και ιδανικά τα οποία δεν έχουν στερηθεί, δεν έχουν εξαφανιστεί από το προσωπικό και το συλλογικό μας συνειδητό, θεωρώ ότι είναι και η στιγμή για να πάρουν αυτή την απόφαση που ο καθένας αύριο θα εκτιμήσει στον εαυτό του ή θα εκτείρει τον εαυτό του. Εκτιμώ επίσης ότι αυτή η στιγμή κρίνεται το τι λέμε, το τι κάνουμε, κυρίως όμως τα αποτελέσματα των πράξεων και των λόγων μας. Και φυσικά κρίνεται για το αν θα μείνει κάποιος σιωπηρός, αδιάφορος, με ολιγορία και εχθρότητα απέναντι σε ένα τόσο μεγάλο ζήτημα το οποίο αφορά την ηθική και την ανθρώπινη ζωή. Είστε μόνιμος κάτοικος Αλεξανδρούπολης, πρώτη γραμμή, στον Εύρο, στη Θράκη. Το Μάρτιο οι ακρίτες καταφέρατε να αντισταθείτε στην επιχειρούμενη εισβολή από το θήτη πόλη όπως σιωπούν σήμερα, την Τουρκία. Σας συγχαίρουμε και σας ευχαριστούμε. Η επιθετικότητα φέτος της Τουρκίας έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Ναι, και όπως έχει δηλώσει άλλωστε και ο ίδιος Ερντογάν αλλά και οι παρατρεχάμενοι του, τους οποίους ανά τακτά χρονικά διαστήματα αλλάζει
για να μην πω ότι θυσιάζει προκειμένου να διατηρηθεί στην πολυθρόνα του ή στο θρόνο του ή ό,τι αλλιώς επιτρέπεται να ονομάζεται το Προεδρικό Μέγαρο, το Παλάτι, το Σαράι, του Αφέντη και του Πασά. Θεωρώ λοιπόν ότι σύμφωνα με όσα έχουν υποθεί θα επιστρέψουν αμέσως μετά τη λήξη των περιοριστικών μέτρων του ιού. Θεωρώ επίσης ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι η λαϊκή απέτηση, το γεγονός ότι ο λαός μας τόσο εδώ όσο και γενικότερα στην Ελλάδα, βρώντας δημοκρατικά και πατριωτικά, απέδειξε ότι μπορεί να αποκρούσει κάθε απειλή. Φυσικά δεν έχω την ίδια άποψη για το πολιτικό σύστημα, το οποίο σύρθηκε από τη λαϊκή απέτηση για να γίνει το αυτονόητο, δηλαδή φύλαξη των συνόρων, εθνική κυριαρχία, εθνική ασφάλεια από το Καστελόριζο μέχρι τον Εύρο. Εκτιμώ όμως ότι εάν ο ελληνικός λαός δείξει την ίδια αποφασιστικότητα που έδειξε και το τελευταίο χρονικό διάστημα εδώ στον Εύρο και όχι μόνο, μπορεί να πετύχει πολλά. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πρέπει να δείχνει την ελπίδα, πρέπει να είναι η ελπίδα, πρέπει να δείχνει την αισιοδοξία, γιατί όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά και εσείς και όλοι μας και όσοι μας ακούν, αυτό το οποίο ζήσαμε τα τελευταία 10 χρόνια της κρίσης δεν είναι Ελλάδα. Οφείλουμε να επαναφέρουμε τον ελληνικό ελληνισμό, αυτό το οποίο λέει πολύ ωραίο ο Σεφέρης. Ζείτε στην Αλεξανδρούπολη, αλλά η καταγωγή σας, οι ρίζες σας είναι στην Αδριανούπολη. Μια πόλη όπου σκοπίμως έχουν απαλείψει τα ίχνη της ελληνικότητας. Το ίδιο κάνουν στον Πόντο και σε όλες τις κατεχόμενες αλυτρωτές πατρίδες μας. Θεωρώ ότι ανήκω στο μέσο όρο που δεν γνωρίζουμε πολλά από την ιστορία μας. Για την Αδριανούπολη δεν γνωρίζουμε τη σημασία της διαχρονικά, ούτε την έγκλη που είχε σε παλαιότερες εποχές. Και το μόνο που ακούμε συχνά πυκνά είναι ότι οι νεογρυκύλοι γεμίζουν τις αγορές της και αφήνουν συνάλλαγμα στον εχθρό και επιβουλό μας. Και μάλιστα ουσιαστικά υπερθεματίζοντας τα όσα είπατε εύστοχα, θεωρώ ότι ειδικά φέτος που τιμούμε εδώ στη Θράκη, παρότι στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο έχει περάσει λες και δεν έχει συμβεί τίποτα, απλώς είναι Απρίλιος, απλώς είναι Μάιος, απλώς είναι Πέμπτη, απλώς είναι ακόμα ένα έτος στη ζωή. Επειδή φέτος λοιπόν τιμούμε τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση Θράκης, όπου ο ελληνικός στρατός απελευθερώνοντας την περιοχή από την Ξάνθη μέχρι την Αδριανούπολη και φτάνοντας 78 χιλιόμετρα από την Κωνσταντινούπολη μέχρι την Τζατάλτζα, είναι και μια ευκαιρία να γνωρίσει ο ελληνισμός τη σημασία της Θράκης, την τότε αλλά και τη σήμερα. Και προφανώς να έχει υπόψη του ότι αυτή η εκατονταετία που πέρασε ελευθερία της Θράκης, ποτέ δεν εξαλείφθηκε αυτή η κίνδυνη που υπήρχαν και υπάρχουν από την πλευρά της Τουρκίας, η οποία δεν θέλησε ποτέ να παραιτηθεί του εθνικού όρκου του Κεμάλ, δηλαδή της ενσωμάτωσης της Θράκης στον τουρκικό εθνικό κορμό, όπως ακριβώς το γράφει ο Εθνικός Όρκος, το Εθνικό Σύμφωνο, όπου ο Κεμάλ τότε το 1920 θεώρησε ότι μαζί με την εξάλληψη των Ελλήνων που ζούσαν στις ιστορικές τους πατρίδες θα έπρεπε να υπάρχει ως εθνικιστικό πρόγραμμα, εθνικιστικό σύνθημα ΕΣΑΗ. Εκτιμώ ότι πέρα της Αδριανούπολης, πέραν των άλλων θρακικών πόλεων, της Φιλιππούπολης, των 40 εκκλησιών, της Μακράς Γέφυρας και των άλλων ιστορικών κέντρων των προγόνων μου, εκτιμώ ότι για τη Θράκη πρέπει να γίνει μια μεγάλη συζήτηση στην Ελλάδα. Ίσως, παρότι χάθηκε αρκετός καιρός, είμαστε πλέον στα τέλη Μαΐου, θα μπορούσε να αναλάβει μια πρωτοβουλία είτε ο συλλογικός θρακικός χώρος, είτε μεμονωμένοι άνθρωποι. Προσωπικώς έχω κάνει αρκετά και έχω προτείνει και θα γίνουν στο επόμενο χρονικό διάστημα αρκετά. Εκτιμώ λοιπόν ότι ίσως οι πρωτοβουλίες για τη Θράκη απηχούν και το τι πρέπει να κάνουμε για αυτή την περιοχή στρατηγικής σημασίας και πρωταγωνιστικής σημασίας για τον ελληνισμό. Πράγματι, στις 14 Μαΐου είχαμε τα ελευθέρια της Θράκης και μόλις μπήκε ο χρόνος άρχισε η πολεμική εναντίον των ενιών ελευθερία και απελευθέρωση της Θράκης. Εσείς πρώτος το επισημάνατε και ενημερώσατε την κοινή γνώμη για τη μεθόδευση. Γιατί τόση άρνηση ελευθερίας? Όπως είπαμε και στην αρχή, είναι μια γραμμή η οποία αφορά όλα τα ζητήματα τα οποία συνδέονται με σύμβολα, πρότυπα, έννοιες, λέξεις, περιεχόμενο που αφορούν τον ελληνισμό. Να μην ξεχνούμε ότι αυτό το οποίο σήμερα αρνήθηκε κάποιος να το πει, δηλαδή όταν ακούς ότι έγινε μια σφαγή πριν 100 χρόνια, πρέπει να ονοματίσεις, όπως έλεγε και ο Πλάτωνας, τα πράγματα. Τον θήτη, τον υπεύθυνο, τον ένοχο, τον δολοφόνο, τον εγκληματία. Είναι δυνατόν σε ένα δικαστήριο το οποίο προσδοκούμε να κάνουμε προκειμένου να καταδικαστούν οι ένοχοι, δηλαδή
η Τουρκία για τα εγκλήματα που έκανε και τα οποία αρνείται μέχρι σήμερα να μην κατονομάζεται ο κατηγορούμενος. Είναι δυνατόν σήμερα να μιλούμε για ένα σημαντικό γεγονός, για ένα μαζικό έγκλημα εναντίον των Ελλήνων και να ψάχνουμε να βρούμε μία λέξη η οποία να αναφέρεται στην Τουρκία? Τελικώς ποιος την έκανε τη γενοκτονία? Οι Εσκιμώοι, οι Εξωγήινοι, οι Ινδιάνοι, ποιος? Και φυσικά αυτό συνδέεται με το γεγονός και όλο αυτό το οποίο προώθησα και ανέδειξα με το που μπήκε το 20, όπου από τους Δήμους μέχρι την Περιφέρεια και από το Υπουργείο Οικονομικών μέχρι το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και άλλους θεσμικούς φορείς, το μόνο που ακούς είναι ενσωμάτωση. Χώρια το γεγονός ότι δεν υπάρχει πουθενά ο Θήτης και εκεί, 6 αιώνες σκλαβιάς τουρκικής, δεν υπάρχει πουθενά η λέξη Τουρκία. Και προφανώς την ίδια στιγμή που συζητούμε για όλα αυτά τα θέματα, η ίδια δολοφονική δύναμη, η ίδια βάρβαρη, απάνθρωπη, κρατική και παρακρατική δύναμη, τώρα μεταμφιεσμένη σε πρόσφυγες και μετανάστες, επαναλαμβάνει το έγκλημά της, πότε στον Εύρο, πότε στο Αιγαίο, πότε στην Κύπρο. Στις 19 Μαΐου οφείλουμε να μνημονεύουμε όχι μόνο τους αθώους νεκρούς μας, αλλά και τους ζωντανούς που εργάστηκαν για την ανάδειξη του Ιερού Ζητήματος της Γενοκτονίας. Έγραψε λοιπόν ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης για την 14η Μαΐου, απελευθέρωση της Θράκης, στο ιστολογιό του Πόλης Αγορά. Αν είχαμε τη νέα πόλη Ρωμανία θα ήταν διαφορετικά. Την ήθελε όλο το κοινοβούλιο εκτός από μια προβληματική μειοψηφία. Όλο το Πασόκ εκτός από έναν. Μπορεί να γίνει σήμερα. Θα πούν θέλει χρήματα. Όχι. Μυαλό. Νου θέλει. Για να απελευθερώσουμε και τη συζήτηση και την πολιτική για το ελληνικό περιβάλλον από τους προστάτες, τους συνδικαλιστές τους. Ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης έβαλε το ποντιακό ζήτημα και το έκανε από τους μαχαλάδες και το έκανε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές. Έχει δικαιωθεί για πολλά. Και σίγουρα έχει δικαιωθεί για το όραμα της Ρωμανίας. Θα μπορούσαμε να γίνει μια επανακίνηση αυτού του σχεδίου πέρα από την εκπλήρωση του χρέους που έχουμε στο σκλαβωμένο Άγιο Ευγένη Τροπεζούντας που θα θωράκιζε τη Θράκη? Προφανώς, και μάλιστα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο πρωτεργάτης της υπόθεσης αναγνώρισης της γενοκτονίας πρότεινε πέραν των άλλων και πάρα πολλά ζητήματα τα οποία αφορούν το μέλλον μας και ειδικά στο προβληματικό οικονομικό τομέα, όπου όλοι πλέον αναγνωρίζουν ότι περνάμε δύσκολες μέρες, αν προσθεθεί το γεγονός ότι επί 10 χρόνια έχουμε υποστεί αυτή την απάνθρωπη βάρβαρη πολιτική των μνημονίων. Συνεπώς, αν η υπόθεση της γενοκτονίας είναι ο πρωταγωνιστής, η υπόθεση της Ρωμανίας στη Θράκη μπορούμε να πούμε είναι ότι είναι ο συμπροταγωνιστής σε αυτήν τη μεγάλη προσπάθεια αναγνώρισης. Εκτιμώ ότι η προσπάθεια η οποία έγινε από τον πρωτοεργάτη, τον πρωταγωνιστή, τον Μιχάλη τον Χαραλαμπίδη, η προσπάθεια η οποία γίνεται από πάρα πολλούς ανθρώπους στο εξωτερικό, να μην ξεχνάμε αυτούς τους φιλέλληνες οι οποίοι βρέθηκαν κοντά μας όταν την ίδια στιγμή Έλληνες θεσμικοί ήταν απόντες, αν όχι εχθρικοί, να θυμίσουμε ότι υπήρξαν και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έβαλαν το εμείς, την υποχρέωση, το χρέος και το καθήκον της αναγνώρισης πάνω από το εγώ, πάνω από τη ιδιωτελή κίνητρα και συμφέροντα. Και εκτιμώ επίσης ότι αυτή η προσπάθεια η οποία τώρα έχει πολλά εμπόδια, πολλές δοκιμασίες, πολλές θλίψεις, πολλές στεναχώριες, στο τέλος θα έχει τη χαρά της Ανάστασης. Αυτή που προσδοκούμε να ζήσουμε ποικιλοτρόπως οι Έλληνες και Ελληνίδες σε όλους τους τομείς. Σύμφωνα με τον ορισμό της γενοκτονίας, υπάρχουν 5 υποπεριπτώσεις πόλης μαζί ή και μία μόνο στοιχειοθετούν το μαζικό έγκλημα. Η τελευταία είναι η διαβίας μεταφορά παιδιών από τη μία ομάδα σε άλλη. Διαβάζοντας αυτό σκέφτομαι το παιδομάζωμα, τα ορφανά από τη γενοκτονία. Σήμερα όμως οι Έλληνες χάνουν τα παιδιά μας με άλλο τρόπο. Αποτελεί γενναία απόφαση υπό τις παρούσες συνθήκες να φέρουν οι Έλληνες παιδιά στον κόσμο και αφού τα μεγαλώσουν και τα μορφώσουν με στερήσεις, τα Ελληνόπουλα αναγκάζονται για να επιβιώσουν ή να δημιουργήσουν οικογένεια να ξενιτευτούν στα σκλαβοπάζαρα της Δύσης. Είναι ενήλικα, αλλά είναι παιδιά μας που χάνουμε από τη βία της φτώχειας. Είναι αυτό μια συνιστόσα γενοκτονίας? Ναι, και θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι και μια μορφή κοινωνικής γενοκτονίας, είναι μια σύγχρονη γενοκτονία η οποία τιμώρητη επαναλαμβάνεται σήμερα. Από τα καλύτερα χέρια της δεκαετίας του 60 έχουμε τώρα τη φυγή των καλύτερων μυαλών. Αυτή είναι μια νέα μορφή ουσιαστικά πίεσης. Πολλές φορές έχει τονιστεί ότι η ανεργία είναι η χειρότερη μορφή βίας που μπορεί να εμφανιστεί στο σύγχρονο άνθρωπο και πρέπει επίσης να το συνδυάσουμε με το γεγονός ότι αυτή η προσπάθεια δυστυχώς βρίσκει βήκο αότα
αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι υποτίθεται ότι τάχθηκαν και ψηφίστηκαν από τον ελληνικό λαό προκειμένου να υπερασπιστούν τα συμφέροντά του. Από ό,τι φαίνεται τα μόνα συμφέροντα που εξυπηρετούν είναι ξένα, αλότρια και τα δικά τους στενά προσωπικά. Άρα από τις 5 συνιστώσεις συντρέχουν σήμερα στην Ελλάδα τουλάχιστον 3. 101 χρόνια η γενοκτονία συνεχίζεται και εμείς που έχουμε θέσει ως προτεραιότητα τον αγώνα εναντίον της δεν το κάνουμε τόσο για το παρελθόν όσο για το παρόν και για το μέλλον. Ναι, γιατί κάθε άνθρωπος, ειδικά κάθε άνθρωπος ο οποίος θέλει να αποκτήσει νέους φίλους ή να σταθεροποιήσει τις παλιές του φιλίες, πρέπει να βασίζεται στις αξίες και τις αρχές της ειλικρίνειας και της αλήθειας. Κανείς από εμάς, φαντάζομαι, και καμιά από εσάς δεν έχει φίλο ή φίλη που να είναι ψεύτης. Συνεπώς αυτή η ειλικρίνεια ή, αν θέλετε, η τεκμηρίωση της φιλίας πάνω στην αλήθεια και την ειλικρίνεια θα μπορούσε να είναι και οδηγός για τη σχέση μεταξύ των λαών. Φτάνουμε στο σημείο σήμερα όπου οι σχέσεις μεταξύ δύο κρατών, δύο χωρών, δύο λαών οφείλουν να επαναπροσδιοριστούν στη βάση της αλήθειας. Μέχρι τότε όμως θα πρέπει εμείς να συνεχίζουμε τον αγώνα μας προκειμένου αυτή η προσπάθεια συνεργασίας και φιλίας μεταξύ των λαών να οικοδομηθεί στη βάση ειλικρίνειας. Μέχρι τότε θα έχουμε δυσκολίες. Ο Χραντίνγκ έχασε τη ζωή του, δεκάδες άλλοι άνθρωποι συναγωνιστές μου έχασαν τη ζωή τους, άλλοι τόσοι εξορίστηκαν, φυλακίστηκαν για τις ιδέες τους, για την προώθηση της γενοκτονίας, για την αναγνώριση γενοκτονίας. Ξέρουμε ότι έχουμε πάρα πολλές δυσκολίες, αλλά έχουμε το Θεό, την ιστορία και την αλήθεια μαζί μας. Μετά τη γενοκτονία του ελληνισμού, ακολούθησε η γενοκτονία του πολιτισμού. Κατέστρεψαν τα μοναστήρια μας, οι εκκλησίες μας γίναν στάβλοι. Κορυφαίο παράδειγμα το Παλάδιο, το παλέφατο μοναστήρι της Παναγίας σου Μελά, όπου δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε θεία λειτουργία τα τελευταία 5 χρόνια. Και έχουμε και τη γενοκτονία της μνήμης, σχολικά εγχειρίδια των παιδιών μας, όπου τα ιστορικά γεγονότα ή απουσιάζουν ή διαστρεβλώνονται ή υμνούνται οι ένοχοι. Ναι, αυτή είναι μια πραγματικότητα σκληρή, πρέπει να την πούμε, δεν πρέπει να κρύβουμε το δάσος, δεν πρέπει να κρύβουμε τα δέντρα που αποτελούν το δάσος, πρέπει να βάζουμε επί τον τύπο των ύλων, ακριβώς για να τονίζουμε το τι συμβαίνει. Προσπαθώ να κατανοήσω αυτό το οποίο υφίσταται ως ιδεολογία. Πρόσφατα ανακάλυψα ένα ακόμη τεκμήριο σε αυτή την προσπάθεια. Όταν έπεσε η Χούντα το 1974, ανέλαβε ένας υπουργός παιδείας, ο οποίος εκμυστηρευόμενος κάποια μύχια πράγματα που είχε στο μυαλό του, επισκέφτηκε το Ρουμάνο πρέσβη, ο οποίος μετά από 40-50 χρόνια έβγαλε ένα βιβλίο, όπου εκεί καταγράφει πραγματικά ένα συγκλονιστικό ντοκουμέντο. Η αλλαγή των βιβλίων δεν ήταν μια τακτική, μια επιλογή τις δεκαετίες του 2000, δηλαδή Διαμαντοπούλου, Γιαννάκου Κουτσίκου και λοιπόν προηγούμενων και επόμενων υπουργών. Ήταν μια επιλογή σταθερή από το 1974, δηλαδή με το που έπεσε η Χούντα, και υπάρχουν ακόμα και τεκμήρια τα οποία έχω στη διάθεσή μου που υπάρχει επίσης προοπτική αλλαγής ήδη από τη δεκαετία του 30. Δηλαδή με την υπογραφή του Ελληνοτουρκικού Συμφώνου Φιλίας και την πρόταση για Νόμπελ Ειρήνη στον Κεμάλ, υπήρχε ήδη τακτική ή, αν θέλετε, πολιτική επιλογή προκειμένου τα σχολικά εγχειρίδια να μην αναφέρουν τίποτα για την Τουρκία, να μην αναφέρουν τίποτα για τη γενοκτονία, να μην αναφέρουν τίποτα για τη Σμύρνη. Συνεπώς όλα αυτά ήρθαν ως επόμενα. Βεβαίως, επειδή πολύ ορθά ο Πατροκοσμάς εδώ και 200 χρόνια μίλησε πολύ σωστά για τα σχολεία, για το χρέος που έχουν οι γονείς να μαθαίνουν γράμματα στα παιδιά τους, ακόμα και αν δεν τους αφήσουν τίποτα ως κληρονομιά. Όσοι λοιπόν έχουν την δυνατότητα και όσοι έχουν τη θέληση και όσοι θέλουν να μεταλαμπαδεύσουν, να δώσουν περιεχόμενο στην σχολική ζωή εντός σπιτιού, οφείλουν να ξαναπιάσουν αυτό το χαμένο νήμα από την αρχή. Ένα νήμα το οποίο έχει ελληνικότητα, ορθοδοξία, οικογένεια, πατριωτισμό, δημοκρατία, αξιοπρέπεια, αντίσταση, θυσία, νίκη, έχει τα πάντα. Στις μέρες βλέπουμε αυτό το εθνομηδενιστικό σύστημα να καταφέρεται εναντίον του 1821, αλλά τελευταία έπιασαν και τον μοναδικό που έμεινε στην ιστορία ως κυβερνήτης της Ελλάδας, τον Ιωάννη Καποδίστρια. Εσείς κατά καιρούς έχετε κάνει ομιλίες με θέμα από τη δολοφονία του Καποδίστρια στην γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, του ελληνισμού. Αν δεν είχε συμβεί το πρώτο, η δολοφονία του Καποδίστρια, άραγε θα είχαμε φτάσει στο δεύτερο?
Όπως γνωρίζουμε, μετά αν δεν γράφεται ιστορία, μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Ωστόσο, μπορούμε να πούμε ότι δυστυχώς αυτή η δολοφονία έκοψε μια πορεία, μια διαδρομή, μια συνέχεια για την οποία ο Ελληνισμός θα μπορούσε να προσδοκά πολλά. Αν συγκρίνω, και βάζοντας το αν πάλι μπροστά, συγκρίνω το που ήταν η Ελβετία στις αρχές του 19ου αιώνα, που ήταν χώρες στις οποίες πέρασε ο Καποδίστριας και είχε μεγάλη πολιτική συμβολή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να κάνει πολλά. Ωστόσο, μια υποθετική άποψη ή προσέγγιση για αυτά τα ζητήματα μόνο θλίψη μπορεί να μας προκαλέσει, βλέποντας το αποτέλεσμα της δολοφονίας του Καποδίστρια και βλέποντας τη σημερινή κατάσταση. Κύριε Μαλικίδη, το παρήγορο είναι ότι συνεχώς αυξάνονται οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για το ζήτημα της γενοκτονίας και ασχολούνται με το ζήτημα. Εσείς σε λίγη ώρα θα συμμετέχετε σε μια σημαντική διαδικτυακή εκδήλωση. Πού μπορούμε να σας δούμε και να σας ακούσουμε? Θα μπορεί κάποιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να αναζητήσει την Παμποντιακή Ομοσπονδία ΗΠΑ και Καναδά. Μπορεί να αναζητήσει το Ιερό Ίδρυμα της Αμερικής και Καναδά που έχει ανιστορήσει τη Μονή της Παναγίας Σουμελά. Μπορεί να αναζητήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα οι άνθρωποι να παρακολουθήσουν. Το ίδιο θα γίνει σε λίγη ώρα και από το Ελληνικό Κέντρο Πολιτισμού της Μόσχας, όπου και εκεί θα συμμετάσχω σε μια διαδικτυακή εκδήλωση. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται και έγινε αυτές τις ώρες και θα γίνει τις επόμενες από την Αυστραλία μέχρι την Αμερική και από τη Ρωσία μέχρι τη Γερμανία. Είναι μια προσπάθεια που συνεχίζεται, δεν αφορά μόνο τη σημερινή μέρα, αλλά είναι 365 ολόκληρες και ενδεχομένως, αν μας δώσει χρόνο ζωής ο Θεός, να είναι και τα επόμενα χρόνια. Εξάλλου, αυτή η προσπάθεια είναι μοναδική, σπουδαία, σε εμπνέει, σου δίνει δύναμη, σου δίνει αξίες, αρχές και ιδανικά που πραγματικά υπενθυμίζουν την ανθρώπινή σου υπόσταση. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή της συμμετοχής στην εκπομπή μας. Καλή δύναμη στον αγώνα σας, ώστε να αναγνωριστεί η γενοκτονία των προγόνων μας, να γίνει διεθνώς γνωστή, για να αναπαυτούν και να δικαιωθούν οι δικοί μας άνθρωποι. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Χαίρετε.